Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τρίτης είχε αρκετά σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια, καταναλώσαμε περίπου 2 ώρες για θέματα και ερωτήσεις εκτός ημερήσιας διάταξης. Με αποτέλεσμα τα σοβαρά θέματα της ημερήσιας διάταξης να περάσουν επιτροχάδι, θα έλεγα. Να ξεκινήσω λίγο από τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, που πρέπει να επισημάνω ότι όπως τα βάζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι απαντήσεις που δίνει επί παντός υπηρεστού ο κ. Παυλής, πολλές φορές τον εκθέτουν. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έκανε 2 τοποθετήσεις, οι οποίες νομίζω ότι αποτελούν μνημείο αφαιρεγγιότητας και ελαφρότητας για τον όποιο δήμαρχο όποιας πόλης. Μας ανακοίνωσε ότι θα κάνει 35 έργα ασφαλτοστρώσεων στην πόλη της Τρίπολης. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ή δεν έχει μυρωδιά από πώς γίνονται τα έργα, ή για μια ακόμα φορά συνειδητά μας δουλεύει. Διαλέγετε και παίρνετε. Αν ονειρεύεται με 35 αναθέσεις να λύσει το πρόβλημα των δρόμων που χρειάστηκε εντωμεταξύ, το δήλωσε στις επόμενες μέρες, 3 χρόνια να διαπιστώσει ότι είναι σε τραγική κατάσταση, τον πληροφορώ ότι σύμφωνα με την νομοθεσία μπορεί να κάνει μόνο 1 ανάθεση αναδημοτική ή τοπική κοινότητα κατ' έτος. Δηλαδή το μάξιμο μπορεί να κάνει είναι 3 αναθέσεις, μία το 17, μία το 18 και μία το 19. Αν γίνουν εκλογές, δεν έχουμε τίποτα νωρίτερα. Μπορεί με 3 αναθέσεις της τάξης των 36.000 ή των 60.000 με τον καινούργιο νόμο συνολικά να συμμορφώσει τους δρόμους της Τρίπολης. Σίγουρα όχι. Βέβαια μπορεί να μας πει ότι θα τσοντάρουν και αυτοί οι επενδυτές που κατά καιρούς εμφανίζει δεξιά και αριστερά. Για να σοβαρευτούμε όμως λίγο, του φωνάζαμε εδώ και καιρό από το 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο να ετοιμάσει μια μελέτη της τάξης των 150 με 200.000, ίσως και παραπάνω, όπως είχαμε κάνει και εμείς το 2011-2012, και να προχωρήσει στην πρώτη δημοπρασία της θητείας του για να συντηρήσει τους ασφαλτοτάπητες. Τότε στήριζε αδιάφορα. Στο σημείο που φτάσαμε και αύριο να ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοκράτησης, είναι αδύνατο να προλάβει να υλοποιήσει έργο μέσα στο 2018. Δηλαδή, άλλο ένα χειμώνα θα το βγάλουμε μέσα στις λάσπες με διαλυμένα τα αυτοκίνητα. Αλλά στη συζήτηση πριν την ημερήσια διάταξη μας επιφύλασε και άλλη μια έκπληξη. Τοποθετήθηκε για το δρόμο προς το Πανεπιστήμιο. Μνημείο ψευδών υποσχέσεων. Και είναι και κρίμα γιατί τα λέει και σε παιδιά που τα φιλοξενούμε στην πόλη μας ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο που έχει την τιμή η Τρίπολη εδώ και αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο του Πελοποννήσου να έχει την έδρα του εδώ. Χρειάστηκε 3 χρόνια να καταλάβει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου προς το Πανεπιστήμιο είναι εκτός σχεδίου και για να διαπλατηθεί, τους έχει τάξει και ποδηλατόδρομο, χρειάζονται απολατριώσεις ιδιοκτησιών και αποζημίωση των ιδιοκτητών. Η μόνη λύση, οικονομική λύση, της πολεοδόμησης περιοχής μέσω της συνέχισης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο το βρήκαμε σε εμβριακή κατάσταση από προηγούμενες δημοτικές αρχές και το προχωρήσαμε, ώστε να προκύψουν κοινόχρηστοι χώροι χωρίς οικονομική επιβάρηση για το Δήμο, την έχει παραβέψει στις καλένδες. Είναι τα πράγματα 2,5 χρόνια τώρα νεκρά. Μας είπε όμως, με όση βαρύτητα πλέον έχει ο λόγος του, τα λεγόμενά του, ότι έχει συνοηθεί με τους μισούς ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν χωρίς αποζημίωση τμήμα της ιδιοκτησίας τους για να μεγαλώσει ο δρόμος, αλλά και με την περιφέρεια για να χρηματοδοτήσει το υποτιθέμενο έργο που θα κάνει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Κτίριο Δημαρχείου. Το 2011, για να συστεγάσουμε τις υπηρεσίες του νέου διευρυμένου Δήμου με το αυξημένο κατά 76%, ακριβώς περίπου 80% προσωπικό, μισθώσαμε ένα σύγχρονο κτίριο και πετύχαμε και την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου. Αυτό είναι με στοιχεία, εξάλλου η σύμβαση εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο όταν προσκομίστηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Τότε θα θυμάστε ότι δεχθήκαμε πόλεμο λάσπης
προεξάρχοντα τον κύριο Παυλή για δίθεν σκανδαλώδη σύμβαση, της οποίας την παράταση την έφερε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανανέωσε για 6-7 χρόνια τη σύμβαση, αφού προηγουμένως οι λύσεις πυροτεχνήματα που είχε διαλαλήσει για ανέργηση νέων ιδιόκτητου Δημαρχείου, μία εδώ και μία εκεί, για μεταφορά υπηρεσιών στα Δημαρχεία των πρώην Δήμων, θα θυμάστε την ιατρική υπηρεσία στο Λεβίδι, η Διεύθυνση Γεωργίας Γεωπόνη στην Τεγεία κλπ. Για μία ακόμα φορά να βάγισε. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι κατά την ψηφοφορία με εντυπωσίασε εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι κάποιος επικεφαλής συνδυασμού άλλαξε την ψήφο του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας από θετική σε παρόν, ενώ άλλος επικεφαλής μαζί με σύμβουλο της παράταξής του που κατά το παρελθόν έδωσαν θετική ψήφο σε μισθώσεις σοφητών ή ανύπαρκτων παταριών, φρόντισαν να έχουν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που ταλανίζει εδώ και κανένα χρόνο κυρίως τις δημοτικές ενότητες πριν της έδρας του Δήμου, πριν της Τρίπολης, που συγχωνεύτηκαν στο Καλλικρατικό Δήμο. Μετά τη γνωστή περιπέτεια της ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης από την κληρωμένη διοίκηση, την Επιτροπή του 152, ήρθε επιτέλους το νέο τιμολόγιο για τους πρώην Δήμους. Εμείς ψηφίσαμε παρόν, γιατί δεν είχαμε καμιά συμμετοχή στη διαμόρφωση του τιμολογίου, αφού μας έχουν αποκλείσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Αλλά και γιατί παρουσιάζεται το μαγικό, θα έλεγα, φαινόμενο να ισχυρίζονται ότι το νέο τιμολόγιο που μας λένε ότι είναι μειωμένο ένα του παλιού θα αποφέρει έσοδα 800.000 ευρώ το χρόνο στο Δήμο, ενώ με το παλιό που ήταν θεωρητικά κατά αυτούς πιο αυξημένο, οι εισπράξεις δεν ξεπερνούσαν τις 600.000 ευρώ. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Καρόνης, μας είπε επίσης ότι πλέον καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα τα αντιοστάσια για να ιδεύουν τα χωριά, αφήνοντας προφανώς υπονοούμενο για σπατάλες κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούσε. Απλώς αυτό που λέει είναι όντως έτσι και είναι αυτονόητο, γιατί αφήσαμε νέα δίκτυα αρκετών χιλιάδων χιλιόμετρων με τα έργα περίπου 20 εκατομμυρίων, 17.800 υπάρχουν εδώ, έχουν αναρτηθεί και στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, τόσο από το Δήμο Τρίπολης, αρχικά πριν συγχωνευτούν όλες τις δημοτικές ενότητες στην ΔΕΙΑ, όσο από το Μεθύδιο και κυρίως από τη ΔΕΙΑ, τα οποία αυτά έργα υλοποιήθηκαν από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2014. Σήμερα τι γίνεται? Αντί των έργων, περιφέρονται από χωρίου εις χωρίων, τελευταία τους είδαμε στην Αλογίστενα, όπου ο κύριος Παυλής με πολυπληθές επιτελείο επέρνε πάνω βιντεοσκοπούμενη και φωτογραφιζόμενη συνεργείο 2-3 τεχνητών που άλλαξε κάποια μέτρα, λίγα μέτρα αγωγών ομβρίων υδάτων. Προχθές όμως, για να κλείσω και αυτό το θέμα, δύο φύλαφλοι μετά τον αγώνα Αστέρας Γιάννα έπεσαν μέσα στον αγωγό αποστράγγισης που διάνοιξαν χωρίς καμιά τεχνική μελέτη μέσα σε ιδιοκτησίες μεταξύ σιδηροδρομικής γραμμής και συνοικισμού Κολοκοτρώνη. Και αυτό το έργο το βιντεοσκόπησαν και δήλωσαν ότι έλυσε σημαντικό θέμα. Αν είναι έτσι τα έργα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε στο θέμα του Βοσινιώτιου. Πέρασε ο απολογισμός του 16, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό που θέλω να πω, ότι απλά λυπάμαι γιατί ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο κ. Σαμαρτζής, συνεχίζει να ανέχεται τα παραμύθια του κ. Παυλή και γίνεται επέτης για λίγα χρήματα από το Δήμο για το Ίδρυμα, με το νέο του αίτημα για μόλις, για επιχορήγηση, αίτημα επιχορήγησης μόλις 10.000 ευρώ. Απλά θυμίζω ότι επί ημερών μας και είχαμε χρηματοδοτήσει από το Δήμο το Βοσινιώτιο με 140.000 ευρώ και είχα ακούσει τα μύρια όσα με προεξάρχοντα τον κύριο πρόεδρο, ήταν πρόεδρος και τόπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι λίγη ντροπή και μια συγγνώμη προς τις εργαζόμενες που για πάνω από 5 χρόνια και οι δύο, και ο κύριος Παυλής και ο κύριος Σαμαντής, απροκάλυπτα κοροϊδεύουν, δεν βλάπτει. Την οφείλουν στις εργαζόμενες. Και το τελευταίο θέμα
το οποίο θεωρώ ότι είναι η κορφή του παγόβουνου του τρόπου διοίκησης του κυρίου Παυλή, η ΚΕΔΗ. Σε κάθε συνεδρίαση, όταν η κυρία πρόεδρος μας κάνει την τιμή να παρευρίσκεται, ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Ότι θα πληρωθούν οι εργαζόμενες, έκλεισαν 6 μήνες απλήρωτοι στους παιδικούς σταθμούς, ότι θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός, πάμε για δεύτερο χρόνο χωρίς συγκεκριμένο προϋπολογισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μιας επιχείρησης που εδώ και 1,5 τουλάχιστον χρόνο δεν πληρώνει λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφώνου, δεν πληρώνει προμηθευτές και στους παιδικούς σταθμούς οι απλήρωτες εδώ και 6 μήνες εργαζόμενες πάνε τρόφιμα από το σπίτι τους για σύντηση των παιδιών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Εν τω μεταξύ, σε 2 μήνες κλείνουν 2 χρόνια από τότε που είδε το φως της δημοσιότητας του σκάνδαλου της ΚΕΔΗ. Και ο λαΐστατος τότε κύριος Παυλής, που μας έλεγε ότι ήξερε τι είχε γίνει, κάλυπτε απολύτως τον τότε πρόεδρο και όριζε σε εισαγωγικά ορκωτούς, χωρίς όμως να κάνει σύμβαση για να ελέγξουν και τη δική μας θητεία, σήμερα ποιοι την νήσαν. Σιωπά.